Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για αυτή την μεγάλη τιμή για μένα να δώσω αυτή τη λακέτα στον Γιώργο Τεφισάκη. Δεν θα πω τα διάφορα που κάναμε σε μια κατεύθυνση κατοχύρωσης των εργαζομένων και κανονικοποίησης της ζωής στο ιδιωτικό σχολείο, τα όπως πριν. Θέλω να τονίσω δύο πράγματα και να τελειώσω με ένα τρίτο που έχει σχέση με τον Γιώργο. Στη διάρκεια των συναντήσεων και των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς, το θέμα των εργαζομένων στην ιδιωτική εκπαίδευση πάντα ήταν πρώτο στην ατζέντα των θεσμών. Διότι ο στόχος ήταν αξιολόγηση, απόλυση και αυτό ως τη νέα κανονικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος. Αυτό καταφέραμε και δεν πέρασε. Ήταν μια εξαιρετικά επιθετική πολιτική που άρχισε από την πρώτη μέρα των διαπραγματεύσεων και δεν τελείωσε παρά μόνο τον Αύγουστο που έχουμε πια βγει από αυτήν την Επιτροπή. Το δεύτερο είναι ένα θέμα που έρχεται ξανά τώρα στην επικαιρότητα και για το οποίο η ΟΗΕΛΕ έχει δώσει και δίνει εξαιρετικά δείγματα γραφής. Είναι η συζήτηση που γίνεται γύρω από το άρθρο 16 του Συντάγματος για τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και ένα ιδεολόγημα ότι η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και η ανταγωνιστικότητα θα είναι καλό για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Αυτό που ακούγεται σε κάποιους έστω κάτι το λογικό, κρύβει μέσα του κάτι το καταστροφικό για την εκπαίδευση. Θεωρεί, προϋποθέτει ότι η γνώση είναι προϊόν και άρα μπορεί να υπακούει στους νόμους της αγοράς. Αυτό είναι το πιο σοβαρό. Και αυτό επανέρχεται και είδα και το πανό που είχατε ότι η γνώση δεν είναι προϊόν. Είναι μία ιδεολογική διαμάχη με τις εξαιρετικά συντηρητικές δυνάμεις αυτού του τόπου, η οποία θα συνεχίζει και θέλει πραγματικά ένα πολύ πλατή μέτωπο για να αντιμετωπιστεί. Στο μακρινό 70, στη μακρινή δεκαετία του 70, όπου προς το τέλος μια ομάδα πανεπιστημιακών προσπαθούσαμε να οργανώσουμε τους βοηθούς και επιμελητές και σχεδιάζαμε μια απεργία, προφανώς όπως περισσότεροι εδώ μέσα με άγνοια κινδύνου και ευτυχώς που υπάρχει και άγνοια κινδύνου, αλλιώς δεν μπορείς να κάνεις ούτε ένα βήμα. Ήρθε μια φορά στη συνάντησή μας αυτήν ένας από τους ιστορικούς ηγέτες της αριστεράς, ο Μπάμπης ο Δρακόπουλος, να ακούσει τον προβληματισμό μας. Ήταν ο γραμματέας τότε του ΚΚΕ Ιστορικού. Δεν ήταν όλοι που συζητούσαμε μέλη του ΚΚΕ Ιστορικού. Και αφού άκουσε ο άνθρωπος όσα άκουσε, φεύγοντας, μας λέει, «Δεν πάτε να δείτε και το Φυσάκι?» Η μισή τον ξέραμε, η μισή δεν τον ξέραμε. Τέλος πάντων πήγαμε, είδαμε το Φυσάκι. Είχαμε πραγματικά μία από αυτές τις συζητήσεις που σου αλλάζουν τη ζωή. Και μας άλλαξε τη ζωή σε πολύ κόσμο, διότι μας είπε δύο πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Έθιξε μάλλον δύο πολύ σοβαρά ζητήματα. Το ένα, την αυτονομία του μαζικού κινήματος. Μας είπε να είστε δογματικοί σε ένα πράγμα. Στην αυτονομία του μαζικού κινήματος. Και το δεύτερο ήταν, μόλις δείτε μία χαραμάδα από την κυβέρνηση που σας ευνοεί, μην πείτε όχι, επειδή δεν είναι το σύνολο των ετοιμάτων. Νομίζω λοιπόν ότι στον Γιώργο εκφράζεται μια κουλτούρα του συνδικαλιστικού κινήματος, μια κουλτούρα της ΟΗΕΛΕ που έχει αυτή τη συλλογικότητα, αλλά και βεβαίως τη συγκεκριμένη προσωπικότητα που την πήγε και που την πήγε. Τον ευχαριστούμε όλους.